και το 2003 και οι τρομοβρες μηχανές πήραν μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο και πρωταγωνιστής στα καυτά εξάσφαιρα αναδείχθηκε ο Βασίλης Λάκης, ο οποίος σημείωσε χατρίκ. Ο Ηλίας ο Λάκης έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του με τη φανέλα της Ένωσης και μάλιστα κατά σύμπτωση απέναντι στην παλιά του ομάδα, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης τα βλέμματα έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο και στράφηκαν εκ νέου στις χερκίδες, εκεί όπου ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος των οπαδών, ο συνήθις πόλεμος για τα μάτια του Ντούσαν Μπέγεβιτς. Στην Φιλαδέλφια πρώτη καλή φάση για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό με τον Μπαλτιμά να λέει όχι στο σουτ του Λάκη. Όμως το 20 ο ίδιος παίκτης δέχτηκε την κάθετη πάσα από τον Πετκόφ, πάτησε έξυπνα για τον Νικολαίδη, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ με κοντινό πλασέ. 10 λεπτά αργότερα εκτέλεση φάουλ από τον Μπορμπό και ο Μαλαδένης προκαινής εστίας έχασε μοναδική ευκαιρία. Πρώτη καλή στιγμή για την Παναχαϊκή στο 38 με το φάουλ του Καραμιάν που έστειλε την μπάλα λίγο out και στην εκνοή του ημιχρόνου σουτ του Μπονάτη θαυμάσια επέμβαση του Χιώτη που εξοδοτέρωσε σε κόρνερ. Έτσι έληξε το πρώτο μέρος, το ξεκίνημα της επανάληψης. Πάτημα του Νικολαίδη για τον Κατσουράνη που σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Μπαλτιμά. Η απάντηση από την Παναχαϊκή δύο λεπτά αργότερα με τον Μπονάνη που έστειλε την μπάλα λίγο out. Και στο 54 θαυμάσια προσπάθεια του Λάκη που σημάδεψε σωστά διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του. Το δεύτερο μήχρονο μετά το γκολ. Και αντίπολος έπεσε, έτσι τα έλεγα. Αλλά και έπαιξε δεύτερο μήχρονο πολύ καλά και κάναμε ένα σκορ όποιο πρέπει να ξεχάσουμε όσο γρήγορα μπορούμε και να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. 57ο λεπτό, 6 είναι πάσα του Μαλαδένη για τον Λάκη, δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον παίκτη της ΑΕΚ, τρίτο για την Ένωση και δύο λεπτά αργότερα εκτέλεση φάουλ με τον Γιωργάτο να υποχρεώνει τον Μπαλτιμά σε εξαιρετική απόκρουση. Ο μονόλογος της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο 75 ο Λάκης μετά από σέντρο του Γιωργάτου διαμόρφωσε το 4-0 πετυχαίνοντας χατρίκ. Πιστεύω ότι πρέπει απαραίτητα να γίνουν μεταγραφές στην ομάδα ώστε να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να σώσουμε την ομάδα. Στο 76 κόρνερ για την Παναχαϊκή, κεφαλιά του Βούξεβιτς που έστειλε την μπάλα λίγο out και 3 λεπτά αργότερα ο Καραμιάν δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη. 10 λεπτά πριν από τη λήξη ο Σολάκης έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του με τη φανέλα της ΑΕΚ κόντρα στην παλιά του ομάδα. Το 85 ατομική προσπάθεια του Ναλτζή που κέρδισε το πέναλτι από τον Σκαρμούτσο ανέλαβε να το εκτελέσει ο ίδιος και δεν έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει το δίχτυο του σκορ στο 5-0. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 88 με θαυμάσια εκτέλεση φάουλ από τον Μπορμπόκη, νίκη για την ΑΕΚ με 6-0 σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από την κόντρα της Κερκίδας με επίκεντρο τον Μπάγεβιτς, ωστόσο δεν θέλησε να σχολιάσει το περιστατικό.